και στην συνάδελφο την Κωνσταντίνα Νεοφύτου να δούμε αν προκύψει κάτι νεότερο. Κωνσταντίνα. Κάτι είχαμε πει και προηγουμένως πως βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και αυτό επιβεβαιώνεται συνεχώς, καθώς είχαμε μεταδώσει μια πληροφορία που κυκλοφορούσε εδώ στην Βουλή πως γίνονται σκέψεις από πλευράς της κυβέρνησης για να αποσύρει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία με τα 12 τιμόρια. Ωστόσο, πληροφορίες μας από το Υπουργείο Οικονομικών μας είπαν πως κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι δύσκολο, καθώς από την στιγμή που κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός ενώπιον της Βουλής, είναι αντισυνταγματικό το να αποσυρθεί σε αυτή την φάση ο προϋπολογισμός. Είναι όλα καινούρια για όλους, είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες και για την κυβέρνηση και για τους βουλευτές, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ξανά στο παρελθόν, αλλά η νέα πληροφόρηση που έχουμε είναι πως μία απόσυρση του κρατικού προϋπολογισμού από την κυβέρνηση θα ήταν αντισυνταγματική. Και στην συζήτηση τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει τεθεί το κατά πόσο θα μπορεί να δοθεί μια αναβολή στην συζήτηση και όχι παράταση μόνο 24 ωρών, αλλά εάν μπορεί να δοθεί μια μεγαλύτερη αναβολή κάποιων ημερών, ούτως ώστε να αρχίσει ένας κύκλος επαφών με τα κόμματα για να μπορέσει ο κρατικός προϋπολογισμός που έχει ήδη κατατεθεί να υπερψηφιστεί. Δεν γνωρίζουμε αν σε αυτή την φάση θα ζητηθεί και οποιαδήποτε γνωμάτευση ή παρέμβαση από τον Γενικό Εισαγγελέα και την Νομική Υπηρεσία, καθώς και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών είχε δηλώσει, επαναλαμβάνουμε, στην ομιλία του ενώπιον της Βουλής, πως βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και για πρώτη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες συνθήκες. Άρα αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής είναι η νέα πληροφόρηση πως είναι πολύ δύσκολη η απόσυρση του κρατικού προϋπολογισμού από την κυβέρνηση, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό. Ναι, βεβαίως, Κωνσταντίνα, να πούμε ότι το αντισυνταγματικό προκύπτει από το γεγονός ότι ξεκίνησε ήδη η συζήτηση. Αν επρόκειτο να αποσυρθεί, δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει η συζήτηση. Όμως, εξίσου αντισυνταγματικό είναι να αναβληθεί για λίγες μέρες η ψήφιση, γιατί προβλέπεται αναβολή μόνο για 24 ώρες. Να πούμε επίσης ότι πάμε και πριν, Κωνσταντίνα, ότι έχει ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, έχει ζητήσει ο Υπουργός Οικονομικών για όλα τα σενάρια στην περίπτωση καταψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού. Συνεπώς, βάσει αυτής θα πορευτεί η κυβέρνηση στο τι θα πράξει. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα.